αυτή ότι αυτό που, αυτό που διακυβεύεται την Κυριακή είναι πρώτον η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Όλα αυτά τα χρόνια καταρακώθηκε αυτή η αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια του. Και υπάρχει μια ενορχιστρωμένη επίθεση από μέσα και από έξω. Δυστυχώς συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ΝΕ στη χώρα μας, να υποταχθεί ο Έλληνας σε μια μοίρα ενός διαρκούς μνημονίου, σε μια διαρκή λιτότητα. Οι συντάξεις της γιαγιάδας που είπατε θα πέσουν με το μνημόνιο. Είναι μνημονιακή υποχρέωση να πέσουν κατά 40 και 50%. Όλες οι συντάξεις. Πού υπάρχει αυτό? Όλες οι συντάξεις. Το ΕΚΑΣ να κοπεί. Οι αγροτικές συντάξεις να μειωθούν. Αφού σας διαψεύδουν. Ένα λεπτό. Διαβάστε τα κείμενα. Κύριε Σκόκο, δεν διέκοψα κανένα. Διαβάστε τα κείμενα. Για να σας βοηθήσω να απαντήσετε. Ποια κείμενα να διαβάσετε? Οι επιχειρήσεις ακόμα, για να μην πω για τις συντάξεις του μισθού μόνο, θα υποχρεωθούν να δώσουν προκαταβολή φόρου 100%. Δηλαδή να κλείσουν. Αυτή είναι η πολιτική που υπάρχει. Όχι. Στις 47 σελίδες. Μην επιμένετε, κύριε Τραγάκη. Έχετε μια ευπρέπεια και είσαστε φιλαλήθης. Δεν προτείνουμε εμείς το 100%. Αυτό είναι πρόταση των δανειστών. Για να εξορθρεύσουν ελληνικές επιχειρήσεις. Πάμε τώρα στα ζητήματα που συζητάμε. Ναι, σας λένε άμα αν πούμε όχι, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Ένα λεπτό. Ακούμε το όχι, ακούμε και το ναι. Λέμε λοιπόν ότι το ναι σημαίνει και σταθμίζει ο πολίτης, σημαίνει βαθύτερα στην κρίση, βαθύτερα στο μνημόνιο, βαθύτερα στην εθνική αναξιοπρέπεια. Δεν είναι ναι στο ευρώ αυτό το πράγμα. Αυτό στην ουσία είναι έξω από το ευρώ. Μια τέτοια Ελλάδα δεν υπάρχει ισότιμα μέσα στο ευρώ. Υπάρχει ως παρείας, ως απικία χρέους. Αυτή είναι η ζωή μας. Τα παιδιά μας να πηγαίνουν κάθε χρόνο κατά δεκάδες χιλιάδες στο εξωτερικό. Οι γέροι να μην έχουν συντάξει, να μην υπάρχουν νοσοκομεία να λειτουργούν. Αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε μέσα στην Ευρώπη. Αφήστε τα ATM. Ουρές γίνονται παντού. Τι να αφήσω τα ATM. Στα νοσοκομεία. Ξεχάσατε τι γίνεται. Λέγατε ότι δεν έπαιρξε κάτι. Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για ανθρωπιστική κρίση τώρα. Αργά βεβαίως. Αυτή η κρίση δεν φτιάχνεται σήμερα, στις 12 το βράδυ απόψε. Αυτή η κρίση υπάρχει εδώ και 5 χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά πάμε τώρα στο θέμα του όχι. Το όχι δεν είναι μια θαυματουργή ξαφνικά επινόηση. Είναι κάτι αναγκαίο. Είναι μια δημοκρατική αντίσταση του ελληνικού λαού. Και ταυτοχρόνως η μοναδική δυνατότητα να μπει η χώρα ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Γιατί τώρα είναι εκτός. Τώρα η χώρα είναι εκτός της Ευρώπης. Μοιάζει να γλιστράει σε άλλη Ήπειρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση. Είναι αναγκαίο να υπάρξει διαπραγμάτευση. Και η παρουσία της Ελλάδος. Εσείς φύγατε από τη διαπραγμάτευση. Είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση από άλλη βάση. Από το θέμα βάση, του χρέους. Το θέμα του χρέους. Το θέμα του χρέους, το τονίζω. Είναι ο βρόχος στην ελληνική οικονομία. Κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί. Όχι λόγια. Όχι τα λόγια. Κάτι. Ξαναλέμε. Όχι τα λόγια. Από το 12. Είπε ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι λογάκια για την παραπλάνηση του ελληνικού λαού. Και να τελειώσω τώρα. Υπάρχει αυτή και να τελειώσω τώρα. Κοιτάξτε, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να πληγεί το φρόνημα του ελληνικού λαού. Το ηθικό του ελληνικού λαού. Σε λίγο θα πέστε αυτό, και βατήρια. Αυτό προσέξτε, προσέξτε κύριε Σκόκο. Ναι. Γιατί μπορεί να σας φέρει κάποιο μικρό ποσοστό παραπάνω. Θα χάσετε το δημοψήφισμα. Μικρό ποσοστό παραπάνω. Αλλά αφήνεται πίσω σε μια λαβωμένη κοινωνία. Λοιπόν, μαζί. Να ξέρουμε καλά. Η Ελλάδα έχει δυνατότητα να διασφαλίσει ένα μέλλον ειρήνης, δημοκρατίας και ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πληρώσει για αυτό το πράγμα. Δεν είναι εκεί πέρα τζάμπα. Δεν είναι εκεί πέρα νικάρης. Έχει δώσει για να μπει εκεί πέρα. Δεν διαφωνεί κανείς με αυτά που λέτε. Απλώς τελειώνω, ο τρόπος είναι τελειώνω, για να τελειώσω τώρα με το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί ακούτε εξχρεοκοπία συνέχεια. Κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά τα φάρμακα, τα καύσιμα, τα τρόφιμα. Είχατε πει ότι δεν θα κλείσουν πλήρως, οι τράπεζες. Είναι πλήρως διασφαλισμένα. Και για τις τράπεζες μην προτρέχετε. Είχατε πει για τις τράπεζες. Γιατί σας βλέπω του να κουρευτούν
Υπάρχει κάποια εξέλιξη που μπορούμε να περιμένουμε πριν το δημοψήφισμα? Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον δημόσια. Δεν ξέρω για να υπάρχει τίποτα άλλο. Είπε ο κύριος Τσίπρας στα τηλέφωνα ότι είναι ανοιχτά. Θα πάρει ο ίδιος κανένα τηλέφωνο να προτείνει κάτι? Ο λαός θα ψηφίσει λοιπόν στο δημοψήφισμα. Συμφωνώ πρέπει να είναι όροι εθνικής ενότητας, αλλά εθνική ενότητα με το να ανεμίζουμε τα περί χρεοκοπίας και με το να απειλεί ο... Εμείς τα ανεμίζουμε. Εσείς. Ο Χρυσόγονος τα ανεμίζει. Μετρήσαμε. Ο Χρυσόγονος τα ανεμίζει με την επιστολή του από 19 Μαρτίου. Είστε έμπειρος παλαιός πολιτικός. Με τα καλά και τα κακά της εμπειρίας σας. Αφήστε να γίνει το δημοψήφισμα και την επομένη των εκλογών να υπάρξει δυνατότητα έκφρασης ενός μεγάλου πατριωτικού μετόπου απέναντι στις πιέσεις των πιστωτών και μετά για διαπραγμάτευση. Και μετά αν η Ελλάδα είναι ενωμένη, ισχυρή από το δημοψήφισμα και ενωμένη την επομένη του δημοψηφίσματος, θα έχουμε αποτελέσματα. Αν κάτι λειτουργούν εδώ πέρα ως αντιπρόσωποι των πιστωτών, δεν υπάρχει αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους. Όσοι λένε ναι, είναι έτσι, έτσι έχετε καταλάβει εσείς. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους. Ναι, λοιπόν λέμε εμείς. Δεν θα σταματήσει αυτή η συζήτηση. Είναι σαφές. Ναι, το ναι και το όχι. Θα συνεχιστεί μέχρι και την παραμονή.